Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της μέρας. Εκλογές τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο κύρωσε όλα τα σενάρια για κάλπες. Η διάλογη φωτιά, Κασελάκη Γεροβασίλη και ο ρόλος των Φάμελου Παπά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πώς κλείδωσε η μεγάλη ανατροπή, πώς διαγράφεται η επόμενη μέρα. Πώς διαβάζουν το μήνυμα του συνεδρίου οι πρωταγωνιστές της αντιπαράθεσης. Τι λέει για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το περιβάλλον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά η πλευρά της Όλγας Γεροβασίλη. Διαρροές και παρασκήνιο. Έκτακτη εκπομπή του Άττικα για τις εξελίξεις. Επιμένουν οι αγρότες. Αποκλεισμοί και κινητοποίηση σε πολλές πόλεις της χώρας. Αύριο η Σύνοδος Κορυφής των Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ έως την Τρίτη το πρωί. Ενισχυμένη άνεμη 7 έως 8 μποφόρ. Δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις. Πού θα χτυπήσει κακοκαιρία εξπρές. Αναλυτική πρόγνωση. Με ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι το τετραήμερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ καθώς το σώμα των συνέδρων αποφάσισε ότι δεν θα στηθούν τελικά κάλπες για την ανάδειξη Προέδρου μετά τον Μπράντε Φέρ Κασελάκη Γεροβασίλη. Πριν δώσουμε το λόγο στον πολιτικό μας συντάκτη Άσονα Σκηνά Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ, πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε κατά τη σημερινή τέταρτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Η τέταρτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου ήταν επεισοδιακή, με το σώμα να αποφασίζει εν τέλει μεταξύ χειροκροτημάτων και αποδοκιμασιών να μην στηθούν νέες κάλπες για την προεδρική εκλογή. Το Προεδρείο βάζει ενδεικτική ψηφοφορία. Λίγο πριν την έναρξη των ψηφοφοριών, ο Στέφανος Κασελάκης πραγματοποίησε την καταληκτική ομιλία του συνεδρίου, επιμένοντας την αρχική του απόφαση, ενώ εξαπέλυσε ευθείες βολές εναντίον των στελεχών που τον αμφισβητούν. Εάν χρειάζεται να φωνάξουμε δύο φορές για να μας ακούσουν εκείνοι οι λίγοι που έχουν χάσει την πολιτική τους ακοή, τότε θα φωνάξουμε δύο φορές. Τι να γίνει, δύο φορές, διότι η δεύτερη φορά είναι αλλιώς. Τι κάνουμε σύντροφοι και συντρόφισσες εμείς οι πολλοί που στην πλάτη μας παίζουν εδώ και μήνες σκάκι επίδοξοι βασιλιάδες και βασίλισσες. Θα σας πω τι κάνουμε λοιπόν. Στη δημοκρατία μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, τον λόγο πήρε ο Πάνος Ρήγας, ο οποίος παρουσίασε τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν. Η πρώτη ήταν του Στέφανου Κασελάκη, η οποία προέβλεπε εσωκομματικές εκλογές στις 10 Μαρτίου. Η δεύτερη της Όλγας Γεροβασίλη για εκλογές στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου. Η τρίτη πρόταση, την οποία κατέθεσαν ο Σωκράτης Φάμελος, ο Νίκος Παπάς και ο Γιώργος Τσίπρας, προέβλεπε την ήδη εξαγωγή εκλογών, αλλά και την ανασυγκρότηση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και πέρα να μην υπάρχει καμία αντέκκληση. Θα με αναγκάσετε να παρέμβω. Για αρκετή ώρα στον συνεδριακό χώρο επικρατούσε πανδαιμόνιο, ενώ υπήρξε μπράντε φέρ μεταξύ Στέφανου Κασελάκη και Όλγας Γεροβασίλη από το βήμα του συνεδρίου. Αν θέλετε να είναι αυτός ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Αγαπητέ Στέφανε, στην ομιλία σου, στην αναρκτήρια ομιλία σου, είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εάν το ανακαλέσεις, σταματάμε εδώ. Επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, δεν είστε σκάκι. Αν θες εκλογές σε 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Κάντες μόνος σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Εάν αποσύρεις την υποψηφιότητά σου, δεν έχω ανάγκη να πάω σε εκλογές. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Στέφανος Κασελάκης σήκωσε το χέρι του και πήρε τον λόγο αναφέροντας τα εξής. Οι μάσκες έπεσαν, δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά. Εν τέλει πλειοψήφισε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελου, του Νίκου Παπά και του Γιώργου Τσίπρα. Μεγάλη ανατροπή είχαμε σήμερα, Άσονα. Είδαμε την τελευταία μέρα στο συνέδριο τι έγινε. Θέλω λίγο να μου πεις, επειδή ήσουν εσύ όλες τις μέρες, παρακολούθησες από την αρχή το συνέδριο, πώς φτάσαμε ως εδώ. Μεγάλη αναταραχή, όχι όμως θαυμάσια κατάσταση. Και σήμερα είναι η αλήθεια, η ατμόσφαιρα
μύριζε και πάλι μπαρούτι από την αρχή της διαδικασίας, από τη στιγμή που υπήρχαν οι ομιλίες, μιας και σήμερα είχε περισσότερο κόσμο από τις υπόλοιπες μέρες. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν σε επίπεδο συμμετοχής αντίστοιχος με αυτόν της Πέμπτης. Χειροκροτήματα, συνθήματα, αποδοκιμασίες, όλα, τα πάντα είχε σήμερα το μενού. Και η τελευταία μέρα που ήταν, πάρθει απόφαση, που πει, πάρθηκε απόφαση. Με τον Στέφανο Κασελάκη, αρχικά, όπως είδαμε και στο βίντεο, να επιμένει στην πρότασή του. Δηλαδή, στην καταληκτική του ομιλία, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 10 Μαρτίου υβριδικές εκλογές, για να μην έχει δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι επέμεινε στην ένταση των τόνων. Δηλαδή, υπήρξε ένταση απέναντι στα στελέχη που τον επέκριναν και από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη. Σήμερα ήταν εμφανές αυτό. Από την άλλη πλευρά υπήρχε μούδιασμα, κάτι το οποίο ήταν εξίσου εμφανές. Συνολικά, τρεις ήταν οι προτάσεις που κατατέθηκαν για να ψηφιστούν από το Προεδρείο του Συνεδρίου. Ωραία. Επειδή είδαμε και στο βίντεο, θέλω να μείνουμε στην Τρίτη. Και θέλω να μου πεις ποιος ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισαν ο Νίκος Παπάς και ο Σοκράτης Φάμελος στο σημερινό αποτέλεσμα και καταλήξαμε τελικά σε αυτή την απόφαση. Ωραία. Να τα πάρουμε από την αρχή. Όπως είδαμε, οι προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν τρεις. Του Στέφανου Κασελάκη, της Όλγας Γεροβασίλη και των τριών. Όχι μόνο του Νίκου Παπά και του Σοκράτη Φάμελου. Και ο κύριος Τσίπρας. Και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Ο Σοκράτης Φάμελος παρουσίασε την συγκεκριμένη πρόταση, η οποία προέβλεπε την μη. Είχε δύο σκέλη. Προέβλεπε την μη διεξαγωγή των εκλογών. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο. Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη, έλεγε η τροπολογία, η πρόταση, στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, και ταυτόχρονα ανασυγκροτείται το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα πάνε εκεί προτάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του κόμματος. Πάντως, επί της ουσίας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σήμερα είχαν τον κεντρικό ρόλο, ο Σοκράτης Φάμελος, είχαν εκ των κεντρικών ρόλων, για την ακρίβεια, ο Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος σημειωτέ ότι χειροκροτήθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια και της σημερινής του ομιλίας και της χθεσινής. Και από χτες ξεκίνησε με την συλλογή των υπογραφών. Ακριβώς. Πέρασε ουσιαστικά στο παραένα η πρόταση των Σοκράτη Φάμελου, Νίκου Παπά και Γιώργου Τσίπρα, και εν τέλει δεν υπάρχουν νέες εσωκομματικές κάλπες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, ας να πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τη σημερινή τοποθέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Αναλάβαμε την ευθύνη μαζί με τον Νίκο τον Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, και τον Γιώργο τον Τσίπρα, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκφράζοντας και πολλούς άλλους άξιους συντρόφους και συντρόφισσες που μιλήσανε, και γι' αυτό δεν αναγκώ πάρα πολύ τον κατάλογο, να σας καταθέσουμε μια πολύ απλή, μικρή, αλλά πολύ σημαντική πολιτική πρόταση. Προτείνουμε λοιπόν να ψηφιστεί, πριν από τίποτε άλλο και οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια, το εξής, που νομίζω ότι λύνει διαπαντός όλα τα θέματα τα οποία συζητιώνται. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δεν χρειάζεται νέα εκλογή Προέδρου. Το συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη και δίνει εντολή στον Πρόεδρο και στα όργανα του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία. Δεσμευόμενοι όλοι από το καταστατικό και τη διακήρυξή μας για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα και με εργαλείο της θέσης και της αποφάσης του Τέταρτου Συνεδρίου, ανασυγκροτούμε το εκτελεστικό γραφείο με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξισιοδοτούμε και να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματός μας. Είναι μία πρόταση που πάει μπροστά το κόμμα, πάει μπροστά την αριστερά, πάει μπροστά την κοινωνία και κρατάει όλους μας ενωμένους. Να δούμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Νίκου Παπά. Προτείνω λοιπόν, πρώτον, να ανασυγκροτηθεί ήδη από Δευτέρα ένα εκτελεστικό γραφείο που θα πάει το κόμμα στην επόμενη μάχη ως διαρκές πολιτικό κέντρο, επιτελικό και αποτελεσματικό, συνθετικό και συμπεριληπτικό. Δεύτερον,
με ευθύνη του εκτελεστικού γραφείου και του Στέφανου να έρθουν προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος που αφήσαμε στη μέση. Να έρθει μια μελετημένη και συγκροτημένη πρόταση για όσες καταστατικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουμε. Τρίτον, οι αλλαγές αυτές να μπουν στην κρίση του κόμματος του διαρκού συνεδρίου, το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει διαζώσεις. Τέταρτον όμως, να ξεκινήσει από Δευτέρα η προετοιμασία για τις ευρωεκλογές, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Να μπορέσουν οι υποψήφοι μας να οργώσουν την Ελλάδα. Μετά την απόφαση λοιπόν του συνεδρίου να μην διεξαχθούν τελικά εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, θέλω να μου πεις, Ιάσονα, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι πρωταγωνιστές των αντιπαραθέσεων. Αρχικά να σου πω το εξής, ότι μέχρι να καταλάβουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι τι ακριβώς πιστεύει η κάθε πλευρά, επικράτησε ένα γενικό αλαλούμ μεταξύ των δημοσιογράφων, καθώς έρχονταν διαρροές, ίσχυαν, δεν ίσχυαν, η μία πλευρά διέψευδε την άλλη, η μία πλευρά επιβεβαίωνε την άλλη και όπως καταλαβαίνεις, μέχρι να κατανοήσουμε το τι ακριβώς είχε συμβεί, πέρασε αρκετός χρόνος προκειμένου να διασταυρώσουμε όλες τις πληροφορίες. Τώρα, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από την πλευρά της εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Δώρα Αυγέρη, η οποία ανέφερε ότι το συνέδριο επιβεβαίωσε ομόφωνα την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο και είπε ότι δεν χρειάζονται εκλογές. Αυτή είναι η ερμηνεία ουσιαστικά που κάνει η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη, διαστόματος της εκπροσώπου τύπου. Από την πλευρά της η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία συνομίλησε εξίσου και αυτή με δημοσιογράφους, είπε ότι το συνέδριο υποστήριξε από την πλευρά της ότι το συνέδριο καταψήφισε την πρόταση του Στέφανου Κασελάκη επί της ουσίας. Είπε ότι υπήρξαν άλλες δύο προτάσεις που δεν μπήκαν σε ψηφοφορία. Η ίδια δεν απέσυρε ποτέ την υποψηφιότητά της, κάτι το οποίο προηγουμένως τις είχαν καταλογίσει εκτός καμερών τα στελέχη που προέρχονταν από το περιβάλλον του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα η πλευρά του Σοκράτη Φάμελου και του Νίκου Παπά ξεκαθάριζαν ότι η πρόταση που κατέθεσαν ήταν η πρόταση που υπερψηφίστηκε στο συνέδριο και να σου πω ότι όπως μάθαμε εκ των υστέρων στο σημείο 15, αν δεν κάνω λάθος, της πολιτικής απόφασης ενσωματώθηκε και η τροπολογία που κατέθεσαν τα τρία στελέχη της Κουμουνδούρου. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις τώρα αν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς εκτιμά ο Αλέξης Τσίπρας το συνέδριο και τις εξελίξεις. Λοιπόν, υπήρξε μία διαρροή από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Λίγες λέξεις, σαφής ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι είχε να πει όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Αυτό ανέφεραν στελέχη από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Από τα αποτελέσματα, τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι ερμηνεία θέλει, των ευρωεκλογών. Από τα αποτελέσματα της πορείας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης κάποιος θα μπορούσε να πει. Από τον ευρωεκλογών θα μπορούσε κάποιος να πει. Θα δούμε. Νομίζω θα έχει συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πριν την ανατροπή που ακολουθήσαμε, στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν αποβήματος για το ζήτημα της διαδικασίας εκλογής Προέδρου αρκετές φορές μέσω αποδοκιμασιών. Θέση για τα ζητήματα που τέθηκαν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Την αποδοκιμασία των γιουχαρισμάτων στην Κατερίνα Νοτοπούλου καταδίκασε ο αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος, ενώ πολλά μέλη από το βήμα του συνεδρίου επίκριναν αυτές τις συμπεριφορές στα πρόσωπα συντρόφων τους. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε δίπλα στην ελληνική λύση και το κουκουέ. Ας δούμε την εικόνα. Παρακαλώ πολύ σεβασμό στον ομιλητή. Παρακαλώ ησυχία. Ησυχία. Δεν τιμά το παρόν μας και το μέλλον μας ο μη σεβασμός στην αντίθετη άποψη, ακόμα και αν διαφωνούμε. Είδαμε σε αυτό το συνέδριο γιουχαΐσματα και απαράδεκτες συμπεριφορές. Στο παρελθόν θύμα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, στην Κεντρική Επιτροπή ο πρόεδρος μας ο Στέφανος. Να τελειώσουμε με αυτά, σύντροφοι. Δεν αρμόζουν σε ένα αριστερό προοδευτικό κόμμα. Εχμές για την ανακολουθία των αποφάσεων του Στέφανου Κασελάκη άφησε ο Γιώργος Βασιλιάδης. Το νομοσχέδιο και την πολύ σωστή στάση που είχαμε στο θέμα του γάμου για όλους. Είπαμε λοιπόν, κομματική πειθαρχία, το τηρήσαμε στο τέλος. Μπορεί να ήταν λάθος αυτό να το συζητήσουμε, αλλά το είπαμε, το αποφασίσαμε. Ακόμα ένα πετραδάκι στην έλλειψη αξιοπιστίας. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, στην ολιγόλεπτη ομιλία του μίλησε για την Όλγα Γεροβασίλη. Εγώ, όπως ήδη γνωρίζετε, λόγω αντικειμενικών παραγόντων, ιστορίας, κοινής πορείας, όλα τα χρόνια βαθιάς εκτίμησης και ποιότητας, χαρακτήρα, θα στηρίξω τη φίλη μου, συντρόφισά μου, Όλγα Γεροβασίλη.
Καρφιά για την παρέμβαση Τσίπρα, τη δεδομένη στιγμή άφησε ο Γιάννης Μπουρνούς, ενώ σκληρή κριτική στην υποψηφιότητα Γεροβασίλη έκανε η Νίνα Κασιμάτη. Δυστυχώς η παρέμβαση του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ο τρόπος που επέλεξε να την κάνει, ακύρωσε αυτή την κρισιμότατη αποστολή του συνεδρίου. Μπήκαμε σε νέο κύκλο αυτοκαταστροφικής εσωστρέφειας 100 μέρες πριν από την Ευρωπαϊκή Κάλπη. Γνώμη μου είναι ότι η Όλγα δεν έπρεπε να εκφράσει τώρα αυτή την ιδιοκτησιακή λογική κόντρα στη δημοκρατική αρχή με όλη την αγάπη και την εκτίμηση που της έχω. Η Έλενα Κρήτα μίλησε για απαράνοια που θέλουν τον Κασελάκη εκτός ηγεσίας, ενώ χαρακτήρισε σπουδαία την Όλγα Γεροβασίλη. Καταρχάς, το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να καταδικάσω τα γιούχα που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα. Η Όλγα Γεροβασίλη είναι μια σπουδαία πολιτικός και μια πάρα πολύ αξιόλογη γυναίκα, η οποία τιμά το κοινοβούλιο και πρέπει και εμείς να την τιμάμε, να την αγαπάμε και να τη σεβόμαστε. Τέλος. Δεν είναι δυνατόν να μπούμε στην παράνοια κάθε 5 μήνες να ψηφίζουμε αρχηγό μέχρι να μην είναι πια ο Κασελάκης. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν νωρίς το μεσημέρι. Έχουμε μαζί μας ξανά τον Ιάσονα. Λοιπόν, το συνέδριο ολοκληρώθηκε, δεν θα γίνουν εκλογές Ιάσονα όπως είπαμε. Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να περιμένουμε σοκομματικές αλλαγές, κάποιες ανακατατάξεις, εκτιμάς? Πρώτον, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί από την πλευρά του την επόμενη μέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Στέφανος Κασελάκης, να ανοίξει τα χαρτιά του με βάση τα νέα δεδομένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι επίσης δεδομένο ότι από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει, κλισέ θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά στην πράξη είναι αλήθεια στην προκειμένη, βαδίζει σε χαρτογράφητα νερά. Και αυτό γιατί μετά την δήλωση βόμβα, κάποιος θα μπορούσε να πει, του Αλέξη Τσίπρα, που έδωσε νέα τροπή στα πράγματα, είναι δεδομένο πως η Κουμουνδούρου μπήκε σε μια νέα κρισιακή κατάσταση και περίοδο. Μένει να δούμε αν θα δημιουργηθεί ένα νέο σημείο συνοχής που θα εξασφαλίσει στην αξιωματική αντιπολίτευση τη δυνατότητα να λειτουργεί και να παρεμβαίνει με έντονο, με εξωστρεφές τρόπο, με έναν εξωστρεφή προσανατολισμό στο δρόμο προς ευρωεκλογές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απομένουν 100 μέρες. Να πούμε σε αυτό το σημείο, να σε ευχαριστήσω και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχετε το βράδυ την εκπομπή Κόλπο Γκρόσο, έχετε Κόλπο Γκρόσο θεματικό, ακριβώς για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με Γιάννη Μπασκάκη και θα έχετε μαζί σας πολιτικούς σχολιαστές του Άτικα. Θα και είναι όλο το δημοσιογραφικό στελέχη. Ακριβώς. Πέστε εσύ καλύτερα. Όλο το δημοσιογραφικό team επί της ουσίας του καναλιού, με όλους τους καλούς συναδέλφους, με τον Βασίλη Σκουρή, τον Νικό Ελευθερόγλου, τον Γιώργο Μελιγκόνη, τη Μάγκη Δούση, τον Αλέξανδρο Κλώσσα, τον Γιώργο Χουδαλάκη. Όλοι θα είναι το βράδυ στο Κόλπο Γκρόσο, προκειμένου να σχολιάσουμε το τι συνέβη στο συνέδριο, αλλά και να δούμε την ανάγνωση της δεύτερης, της επόμενης μέρας για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, θα είναι φυσικά και εκπρόσωποι του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από όλες τις πλευρές, όλες οι απόψεις θα εκφραστούν, που θα συζητήσουμε μαζί τους πώς εκτιμούν οι ίδιοι την επόμενη μέρα και πώς βλέπουν και τα όσα έλαβαν χώρα στο συνέδριο. Τα υπόλοιπα στο Κόλπο Γκρόσο το βράδυ, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στους δρόμους θα βγουν από αύριο ξανά οι αγρότες σε πολλές πόλεις της χώρας, καθώς θεωρούν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα οργανώνονται δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της Συνόδου Κορυφής των Υπουργών Γεωργίας, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Με φόντο την αυριανή συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες σχετικά με την τροποποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Στον Πλατίκαμπο υπάρχει δράση αύριο, όπου θα κλείσουμε το τελωνείο Λάρισας. Επαόρισε. Ανάλογες δράσεις και σε διόδια και σε τελωνία και σε λιμάνι θα πραγματοποιηθούν από όλους τους συναδέλφους μας, πανελλαδικά. Αλλά φαίνεται ότι και οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι συνάδελφοί μας οι Ευρωπαίοι και αυτοί κάνουν ανάλογες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αναμονή της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους αγρότες της Θεσσαλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση εξάντλησε τα δημοσιονομικά περιθώρια για να ικανοποιήσει όσα περισσότερα αγροτικά αιτήματα μπορούσε.
Θα επαναλάβω ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως οι αγρότες έχουν δίκιο σε πολλά, όχι σε όλα. Και ικανοποιήσαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε, εξαντλώντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν θα σταματήσουμε όμως να συζητάμε με τους αγρότες και πολύ σύντομα θα επισκεφθώ πάλι τη Θεσσαλία και θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους τους. Ένας βιώσιμος αγροτικός τομέας είναι στις ύψιστες προτεραιότητές μας και σε αυτό στοχεύει η ελληνική πρωτοβουλία να διεκδικήσουμε από κοινού οι χώρες της Μεσογείου. Αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Και οι αγρότες απαντούν. Θεωρούμε ξεκάθαρα ότι οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας αφήνουν στην κυβέρνηση να δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους υφοπλιστές, στους κλινικάρχες και στους μεγαλοξενοδοχούς. Κάτι αντίστοιχο δεν γίνεται στους αγρότες. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει να δώσει και έχει να κόψει. Ας κόψει από τον εξοπλισμό, από τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που στέλνει το χρόνο και μπλέκεται σε πολέμους. Σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγιανάκης αναχωρεί για Βρυξέλλες. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί το τακτικό συμβούλιο των 27 Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη συνάντηση της ομάδας Υπουργών των χωρών του Νότου. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και το Γιάννη Μπασκάκη για να δούμε μαζί, Γιάννη, την επιλογή του Πρωθυπουργού να αναφερθεί στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις του στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα επισκεφτεί τη Θεσσαλία. Ήδη οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών στις 11 Μαρτίου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, ναι, το είχαμε πει και από το δελτίο του Attica TV ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους αγρότες της Θεσσαλίας, ότι έχει κλειδώσει για τις 11 Μαρτίου. Αυτό που δεν είχε κλειδώσει ήταν η τοποθεσία. Mm-hmm. Το πού θα πραγματοποιηθεί δηλαδή η συνάντηση. Ήταν ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί από την ανάρτησή του, αυτή την καθιερωμένη, την κυριακάτικη ανάρτησή του, ότι θα γίνει τελικά στην Θεσσαλία. Θα επισκεφθεί ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν την Θεσσαλία στις 11 Μαρτίου. Αυτό που μένει να οριστικοποιηθεί και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα είναι η συνάντηση που επίσης από το Attica TV έχουμε πει ότι αναμένεται να γίνει του κ. Μητσοτάκη με αγρότες του Εύρου. Μένει να δούμε αν θα είναι και αυτή την ίδια μέρα ή αν θα πραγματοποιηθεί σε κάποια άλλη στιγμή, ανθεί. Τώρα, Γιάννη, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς προσανατολίζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των αγροτών? Ναι, η κυβέρνηση, ανθεί, επιμένει να αποκλείει την λήψη νέων μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα και στρέφεται σε κινήσεις θεσμικού χαρακτήρα. Μία από αυτές είναι το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης και στην ανάρτησή του αυτή αναφέρθηκε σε αυτό. Είπε ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης να επιδιώξει μαζί με τις χώρες της Μεσογείου, τις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, τις γνωστές χώρες που μετέχουν στο EU Med 9, να επιδιώξει αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων. Εκεί να σου πω ότι περιμένουμε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα γίνει στο τέλος του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα στις 29 Φεβρουαρίου, και εκεί αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να ανακοινωθούν μέτρα, επιπλέον μέτρα για το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων. Για να δούμε αν θα βρεθεί τελικά αυτή η χρυσή τομή και θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Το μέτρο που προβλέπει μείωση της αρχικής τιμής σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στην ακρίβεια που καλπάζει και κάνει δύσκολη την καθημερινότητα των πολιτών. Ελαιόλαδο και γαλακτοκομικά έχουν σημειώσει τις πιο υψηλές αυξήσεις και οι καταναλωτές αναγκάζονται να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού οδηγεί όλο και συχνότερα τους καταναλωτές σε αδιέξοδο. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα, καθώς λόγω της ακρίβειας το πορτοφόλι έχει σχεδόν αδειάσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες του μήνα. Έχω περιορίσει στις αγορές μου ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μικρή πολυτέλεια, ως κάτι που δεν μου είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν μπορούμε να ανασταθούμε με την ακρίβεια. Πώς θα ζήσουμε, δεν ξέρω. Οι μισθοί έχουν μείνει σταθεροί. Τα προϊόντα κάθε μέρα ανεβαίνουν διαρκώς. Όπως προκύπτει από έρευνες της Eurostat, μέσα σε μόλις ένα χρόνο καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στο ελαιόλαδο, στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα αυγά αλλά και στα λαχανικά. Ξέρουμε όλοι ότι το πρώτο είναι το λάδι. Ακολούθως το κρέας, τα αυγά, το γάλα. Τα γαλακτοκομικά, π.χ. φέτα, έχει ανέβει σε τιμές χρυσού. Τα γάλα, τα γιαούρτια.
τα λαχανικά που δεν μπορούμε να πάρουμε ένα φρούτο. Αρκετοί καταναλωτές, εκτός από την απαραίτητη έρευνα αγοράς που πραγματοποιούν, επιλέγουν και προϊόντα προσφορών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσες τιμές. Αναγκαστικά κάνουμε έρευνα αγοράς, γιατί έχουν ακριβήνει όλα, οπότε πρέπει να ξέρουμε τι μας συμφέρει πιο πολύ, έτσι ώστε να βγούμε και οικονομικότερα. Με την ετικέτα ανάλογα. Ανάλογα το προϊόν πάντα. Δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα επιλέξουμε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια στα είδη διατροφής. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω και να τονίσω την μεγάλη ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς ως καταναλωτής. Οφείλει να ελέγχει. Θεωρώ ότι έχουμε επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Το νοικοκυριό γενικά έχει βγει εντελώς εκτός προγραμματισμού. Αναγκαζόμαστε και καταφεύγουμε σε χαμηλότερης ποιότητας τρόφιμα και προϊόντα προκειμένου να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο και καταφεύγουμε και σε αγορά προσφορών. Δηλαδή όταν είναι πολλά προϊόντα μαζί που έχουν χαμηλότερη τιμή παίρνουμε προσφορές. Με τις εκπτώσεις και προσφορές που κάνουμε δεν νιώθω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως τα πάντα κρυβαίνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Ελλάδα εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης στις τιμές τροφίμων συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έχω ένα γιο 6,5 χρονών, του έπαιρνα ένα γάλα κατσικίσιο, το οποίο το έπαιρνα 1,5 και το έχει πάει 3,20. Οι καταναλωτές τελούν εν αναμονή των νέων μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα οποία πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2024. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από απόψε το βράδυ. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τη μετεωρολόγο μας Ελένα Καρέτσου για να δούμε μαζί ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, Ελένα. Καλησπέρα, Ανθή. Όπως είπες και εσύ, επιδείνωση του καιρού από σήμερα. Να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει και επηρεάζεται το νότιο Ιόνιο και τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Θα κρατήσει ουσιαστικά από απόψε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Τα φαινόμενα, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά. Γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα ανατολικά επιρροτικά. Θα επηρεάσουν και τις Κυκλάδες και την Κρήτη και βαθμία τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους νοτιοανατολικούς, εντάσσεως 7 και τοπικά στο Ιόνιο θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Είναι πιθανό να δούμε χαλαζοπτώσεις σε ορισμένα σημεία, να τονίσουμε όμως ότι δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα. Όπως είπαμε, ήδη επηρεάζονται τα νησιά του Ιωνίου, η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Στη συνέχεια θα επηρεαστεί και η Δυτική Κρήτη. Ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε φαινόμενα και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Ανατολική Στερεά και την Αττική. Στην Αττική, να πούμε ότι περιμένουμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα να επηρεαστεί ουσιαστικά και να δούμε φαινόμενα, ουσιαστικά βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Θα δούμε, όπως είπαμε, φαινόμενα στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και πρόσχερα την Εύβοια και τις Σποράδες. Να πούμε ωστόσο ότι από αύριο το απόγευμα βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα συνεχιστούν ουσιαστικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι περίπου και το πρωί της Τρίτης. Όπως σου είπα, δεν αναμένουμε ακραία φαινόμενα. Να πούμε επίσης ότι περιμένουμε σκόνη όπως έχουμε όλες αυτές τις ημέρες λόγω των νοτιάδων. Και επίσης να σου πω ότι η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Αύριο στην Αττική η μέγιστη θα είναι περίπου στους 16 με 17 βαθμούς. Και να πούμε επίσης ότι Πέμπτη προς Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή για την ακρίβεια, φαίνεται ότι θα έχουμε έτσι μια δεύτερη κακοκαιρία, όχι κάτι ακραίο, αλλά σίγουρα θα ξαναδούμε αρκετές βροχές και ενισχυμένους νοτιάδες, Ανθή. Οπότε εξπρές κακοκαιρία, για λίγο φτιάχνει ο καιρός και μετά ξανά από την Πέμπτη. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελίνα. Αλλάζουμε εντελώς σελίδα στο δελτίο μας. Αν δεν αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα από το ουκρανικό έδαφος, το Κίεβο δεν συνομιλεί με τη Μόσχα. Δύο χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία και στο μέτωπο ο ουκρανικός στρατός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ενώ αυξάνονται τα παράπονα για τη μη έγκαιρη παράδοση των νέων οπλικών συστημάτων. Αυτό είναι ότι απέμεινε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Κωνσταντινεύκα στην περιοχή του Ντονέτσκ. Ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε το σταθμό προκαλώντας ζημιές στο κεντρικό κτίριο και στις γύρω πολυκατοικίες. Такой кошмар.
Δύο ώρες αργότερα, τέσσερις πύραυλοι S-300 έπληξαν την πόλη. Κανείς δεν θα επιτρέψει να τελειώσει η Ουκρανία μας, διαμηνύει ο Ζελένσκι στη συμπλήρωση 2 ετών πολέμου με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι το τέλος του πολέμου θα μπορούσε να γίνει μόνο με τους δικούς τους όρους και η ειρήνη να συνοδεύεται από τη λέξη δίκαιο. Che non solo sta devastando quella regione d'Europa, ma che scatena un'ondata globale di paura e odio. Μετά την πτώση της πόλης Αβδίευκα, οι Ουκρανοί έχουν άμεση ανάγκη την αποστολή πυρομαχικών αλλά και οικονομική βοήθεια. Οι ίδιοι αναμένουν να λάβουν από την Ουάσιγκτον 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αν δεν μας будут поставлять боеприпасы. Как-то так, честно, не знаю. Даже якось не хочеться в це вірити, що таке можливо. Η Γερμανία πρόκειται να δώσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, δηλώνει η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών από το Μικολάιεφ της Νότιας Ουκρανίας, ενώ πρόκειται να διοργανώσει διεθνή διάσκεψη ανοικοδόμησης για τη στήριξη της Ουκρανίας τον Ιούνιο στο Βερολίνο. Und wir zerbrechen uns daher vor allen Dingen im letzten Jahr intensiv darüber den Kopf, wie wir von allem mehr bekommen können, auch von weitreichenden Waffensystemen. Πίεση ασκεί στη Δύση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη γρήγορη παράδοση νέων οπλικών συστημάτων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2 ετών από τη ρωσική εισβολή. Since the situation is always dynamic, at the moment commitment doesn't constitute delivery. 50% of commitments are not delivered on time. Αν δεν είχε γίνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πιθανότατα η Χαμάς δεν θα εξαπέλυε την επίθεσή της στο Ισραήλ, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξη στην εφημερίδα Il Giornale, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν δεν αποκατασταθεί η διεθνής νομιμότητα στην Ουκρανία, τότε οι συγκρούσεις θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται. Στο Κατάρ, σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη κυχηρίας στη Γάζα αυτή την εβδομάδα. Εκπρόσωποι και των δύο πλευρών θα ταξιδέψουν αρχικά στο Κάιρο, αργύρω Κράια, για να καθορίσουν τις λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας. Οι διαρροές ανθεί από αιγυπτιακές πλευρές θέλουν Ισραήλ και Χαμάς στον Ντόχα αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν θα προκύψει κάποια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο CBS. Όπως είπε, θα συναντηθεί με τους συμβούλους του για να επανεξετάσουν ένα διπλό στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο την απομάκρυνση των αμάχων από τη Γάζα, καθώς και μια επιχείρηση για να καταστρέψει, όπως είπε, τα υπόλοιπα τμήματα της Χαμάς. Ωστόσο, στη συνέντευξή του στο CNN, ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε πως πιθανότατα έχουν βρει κοινό έδαφος οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και το Κατάρ κατά τις πρόσφατες συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Παρίσι και έχουν καταλήξει σε ένα βασικό περίγραμμα, όπως είπανε, της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Τώρα, μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει ενημερωθεί για κάποια επιχείρηση ευρείας κλίμακας των Ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, αλλά πιστεύει πάνω απ' όλα ότι η ζωή των αμάχων θα πρέπει να προστατευτεί. Όσον αφορά τώρα στη Ράφα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε με το που θα γίνει η έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Ράφα, τότε μέσα σε πολύ λίγες εβδομάδες θα πετύχουν μια ολοκληρωτική νίκη. Να πούμε εδώ, Ανθή, ότι στο Τελ Αβίβ προσπάθησαν ο Ισραηλινός στρατός με αντλίες νερού να αποθήσει χιλιάδες αντικυβερνητικούς διαδηλωτές όταν πήγαιναν να κλείσουν αυτοί ένα κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Τέλος, Ανθή, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με βρήματα της επιχείρησης στη Χάν Γιουνίς. Το υλικό αυτό δείχνει πολλά πυρομαχικά, εκτοξευτήρες ρουκετών, φυσίκια, χειροβομβίδες, τουφέκια Καλάσνικοφ, όλα αυτά σε ένα κτίριο που αναγνωρίστηκε από τον Ισραηλινό στρατό ως ιατρικό εργαστήριο, Ανθή. Μάλιστα, Αλκυρό. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, ποινική δίωξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη πλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 69χρονου που σκότωσε το γαμπρό του χτες το απόγευμα στην Αγία Βαρβάρα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος της συζύγου του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ο 69χρονος πυροβόλησε το θύμα στην αυλή του σπιτιού του μπροστά στα μάτια της εγγονής του. Την αστυνομία ειδοποίησε ο γιος του δράστη. Μπροστά στα μάτια του μικρού εγγονιού του, ο 69χρονος από την Αγία Βαρβάρα πυροβόλησε και σκότωσε τον 56χρονο γαμπρό του, πιστεύοντας ότι κακοποιεί την κόρη του. Τόσο όμως η ίδια η σύζυγος του θύματος αλλά και ο αδελφός της το διαψεύδουν. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν το 57χρονο θύμα επέστρεφε στο σπίτι του με το ένα ανήλικο παιδί του. Δεν ξέρουμε
γιατί ήταν πάρα πολύ καλή και ο και τα πεθερικά του. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γι' αυτό όλο ο κόσμος έχει πέσει από τα σύννεφα. Είχα πάει πιο κάτω σε μια άλλη γειτονιά για να παίξουν τα παιδιά μου και ακούσα μόνο την αστυνομία ανέβαινε πάνω. Μόλις ήρθαμε εδώ στο σπίτι, μάθαμε ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Έναν όροφο πάνω από την οικία της οικογένειας έμενε ο αδελφός της σύζυγου του θύματος, που κρατούσε τα δύο ανήψια του, ενώ στο κτίριο έμεναν και οι γονείς της. Όταν το θύμα επέστρεψε με την κόρη του, ο πεθερός του βγήκε έξω, τσακώθηκαν, άρπαξε μια καραμπίνα και τον πυροβόλησε δύο φορές, σοριάζοντάς τον νεκρό μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Ο γιος του δράστη, ακούγοντας τους πυροβολισμούς, κάλεσε την αστυνομία. Όταν είδε τι είχε συμβεί, προσπάθησε να ηρεμήσει τα ανήψια του και ζήτησε από τον πατέρα του να μείνει στο σημείο. Εκείνος όμως, με την καραμπίνα στο χέρι, άρχισε να περπατάει, λέγοντας πως πάει να παραδοθεί. Άνδρες της ομάδας Δίας τον βρήκαν στον δρόμο και τον συνέλαβαν. Ακούστηκε κάποια ψυμαχία, όχι κάτι, δεν καταλάβαμε κάτι, το πάσαν μέσα. Και μετά ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ώσπου να πάρουμε χαμπάρι τι γίνεται, ακούστηκε και δεύτερος πυροβολισμός. Κάποιος φώναζε τι έκανες, δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη ώρα από εγώ. Και μετά κατέβηκε ο πεθερός με την καραμπίνα στο χέρι. Η γυναίκα ήταν από πίσω για να τον σταματήσει και φώναζε «Εγώ είμαι παλικάρι και πάω να παραδοθώ». Πρέπει να ήταν μπροστά. Το παιδί πρέπει να ήταν μπροστά. Δεν ήμουν όμως εκεί για να το δω. Σε βάρος του 69χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της οπλοφορίας οπλοχρησίας. Καταλυτικό ρόλο στο έγκλημα φαίνεται πως είχε και η σύζυγος του δράστη και πεθερά του θύματος, η οποία επίσης συνελήφθη από δυνάμεις της Ελλάς. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με όσα λένε περίοικοι που την άκουσαν να μιλάει, ενθάρρυνε τον σύζυγό της να πυροβολήσει το θύμα. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή και το ζευγάρι των κατηγορουμένων αναμένεται να απολογηθεί. Στο εδόλιο της κατηγορουμένης αναμένεται να καθίσει αύριο η 19χρονη κοπέλα από την Ηλιούπολη που είχε πέσει θύμα τράφικινγκ από αστυνομικό, ο οποίος έχει καταδικαστεί για αυτό σε πρώτο βαθμό. Το παράλογο είναι, έλυζό του, ότι η δίωξη ασκήθηκε έπειτα από μήνυση του αστυνομικού ότι η κοπέλα εκδιδόταν χωρίς το απαιτούμενο πιστοποιητικό. Ακριβώς, Ανθή, αυτό καταγγέλουν οι συνήγοροι της 19χρονης, ότι η ποινική δίωξη αυτή ασκήθηκε έπειτα από μήνυση του αστυνομικού, ο οποίος έχει καταδικαστεί ήδη σε πρώτο βαθμό για εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα. Να σημειώσουμε ότι αρχικά είχε δημοσιευτεί σε εφημερίδες και ιστοσελίδες ότι πρόκειται για ανώνυμη μήνυση αυτή η οποία οδήγησε σε αυτή τη δίωξη. Και την περασμένη Δευτέρα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Ιδηλίνη, είχε ζητήσει από τον διευθύνοντα της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να ερευνηθεί η βασιμότητα της καταγγελίας αυτής και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί να προχωρήσει σε αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθεί και το δικαστήριο που πρόκειται αύριο να δικάσει την υπόθεση. Αξίζει βέβαια να υπογραμμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε λάβει αναβολή η δίκη σε δεύτερο βαθμό του αστυνομικού. Μάλιστα, Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, μεγάλος νικητής του Oppenheimer στα ετήσια βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών, τα οποία θεωρούνται προάγγελο στον Όσκαρ. Η ταινία του Christopher Nolan κυριάρχησε στις κατηγορίες των βασικών βραβείων, Αργύρο Κράια. Πράγματι, Ανθή, ο Christopher Nolan και η ταινία του Oppenheimer ήταν οι πρωταγωνιστές στην 30η τελετή απονομής των βραβείων των Αμερικανών Ηθοποιών. Τα τελευταία χρόνια, Ανθή, η ταινία που κερδίζει εδώ το βραβείο για το καλύτερο cast ακολουθεί κατακτά, ακολούθως και το Χρυσό Γαλματίδιο στη βραδιά των Όσκαρ. Φέτος το Oppenheimer απέσπασε το συγκεκριμένο βραβείο και όλοι αναμένουν τι θα γίνει τώρα στις 10 Μαρτίου στα Όσκαρ. Ας δούμε αναλυτικά τα βραβεία. Ο Κίλιαν Μέρφι απέσπασε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως Ρόμπερ Oppenheimer, πατέρα της ατομικής βόμβας. Η Λίλι Γκλάντστον κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο δολοφόνη του αθισμένου φεγγαριού του Μάρτιν Σκορτσέζε, επικρατώντας σε Μαστόν που ήταν υποψήφια για το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου. Έγινε έτσι η πρώτη ηθαγενής Αμερικανίδα που προτείνεται για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το ρόλο της Μόλι Μπέρχαρτ, μέλους της φυλής των Οσέιτς, της οποίας στα εδάφια ανακαλύφθηκε πετρέλαιο, Ανθή. Τώρα, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέσπασε το βραβείο δευτέρου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως Λούι Στράους, πρώην Προέδρου της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και κύριο ανταγωνιστή του Ρόμπερ Οπενχάιμερ. Mm-hmm. Η Davine Joy Randolph απέσπασε το βραβείο του δεύτερου γυναικείου ρόλου μετά τον Μπάφτα και τη Χρυσή Σφαίρα που κέρδισε για την ερμηνεία της στο Holdovers του Ελληνοαμερικανού Αλεξάνδρ Πέιν. Τα φετινά βραβεία τώρα των ηθοποιών τίμησαν την Μπάρμπαρα Στρέιζαν για τη συνολική προσφορά της στο χώρο της 7ης τέχνης. Ενώ τέλος, από τις στιγμές που θα θυμούνται όλοι, ήταν η επανένωση στη σκηνή της απονομής των βραβείων ύστερα από 18 χρόνια των τριών κυριών που πρωταγωνιστούσαν στην ταινία Ο Διάβολος Φορούσε
τραγουδούσε Πράντα. Η Μέρλ Στρίπ ανέβηκε στη σκηνή πρώτα μόνη και είπε στο πλήθος ότι είχε ξεχάσει τα γυαλιά και τον φάκελο, με το φετινό νικητή στη λίστα. Στη συνέχεια η Άν Χάθαουέι και η Έμιλι Μπλαντ έσφεσαν να τις τα φέρουν, όπως ακριβώς έκαναν και ως βοηθή της στην συγκεκριμένη ταινία, Άνθη. Μάλιστα, Γύρω, για να δούμε αν θα κονταροχτυπηθεί και το Oppenheimer με το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου στα Όσκαρ. Στην Αγγλία τώρα, χιλιάδες ευχετήρες κάρτες έχουν φτάσει στο Buckingham για τον βασιλιά Κάρολο, καθώς οι Βρετανοί στέλνουν τις θερμότερες ευχές στο μονάχη που διαγνώστηκε με καρκίνο. Ωστόσο, αργυρό, ο πρίγκιπας Χάρη βρίσκεται σε αμήχανη θέση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως πρόδωσε τη βασίλισσα Ελισάβετ και αν επανεκλεγεί πρόεδρος, δεν θα τον προστατέψει όπως κάνει τώρα ο Τζο Μπάιντεν. Ακριβώς, Ανθή, μιλώντας αποκλειστικά στην Daily Express, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η βασιλική οικογένεια υπήρξε υπερβολικά ευγενική απέναντι στον πρίγκιπα Χάρη. Και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αν επανεκλεγεί θα μπορούσε να απελάσει τον πρίγκιπα Χάρη, προειδοποιώντας τον Δούκα του Σάσεξ ότι δεν θα τον προστατέψει όπως κάνει μέχρι τώρα ο Τζο Μπάιντεν. Όπως δήλωσε, πρόδωσε τη βασίλισσα ο πρίγκιπας Χάρη. Αυτό είναι ασυγχώρητο, θα ήταν μόνος του αν αυτό ήταν στο χέρι μου. Τώρα, τα σχόλια αυτά του Τραμπ έρχονται ενώ ο πρίγκιπας Χάρη εμφανίστηκε στο δικαστήριο για το αν είχε πει ψέματα ή όχι στα έγγραφα μετανάστευσής του στις ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών, κάτι που παραδέχεται στο βιβλίο του Σπέαρ. Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, τα στοιχεία για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λόγια για την απόρριψη της αίτησης χορήγησης βίζας. Τώρα, οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά τις δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρη στο ABC, πως είχε σκεφτεί να κάνει αίτηση για να γίνει Αμερικανός πολίτης. Τώρα, στην Ανθή, όπως είπε και εσύ, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που στείλανε κάρτες στον βασιλιά Κάρολο για να του ευχηθούν περαστικά. Στην άλλη λοιπόν πλευρά του Ατλαντικού, τον Buckingham έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, στις οποίες ο βασιλιάς Κάρολος που βρίσκεται μέσω θεραπείας για καρκίνο δεν κρύβει το χαμόγελό του και τη χαρά του για το ενδιαφέρον του κόσμου. Σε μία από τις κάρτες μάλιστα βλέπουμε ένα σκυλάκι στο εξώφυλλο να γράφει τουλάχιστον εσύ δεν χρειάζεται να φορέσεις κολάρο. Αυτό να ολοκληρώσουμε, Αργυρό. Ναι. Ο βασιλιάς Κάρολος μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε τον Buckingham, είπε στον πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ ότι δάκρυσε από συγκίνηση με τις χιλιάδες κάρτες που έλαβε, που είναι πάνω από 7.000, Ανθή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, την αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα, αρχικά σε όλη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά και τα νότια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα νοτιοανατολικά θα είναι πρόσκαιρα και κατά τόπους ισχυρές. Ωστόσο, βαθμιά και από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Ασθενήσιων πτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, αλλά σε μεγάλα υψόμετρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και στα θα εξασθενήσουν και στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 17 με 18 βαθμούς και κατά τόπους και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους πιο ισχυρές, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά ζωντανά η εκπομπή Κόλπο Γκρόσο με τους Ιάστονα Σκηνά Παπαδόπουλου και Γιάννη Μπασκάκη για όλα όσα έγιναν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την επόμενη μέρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο στούντιο μαζί τους δημοσιογράφοι και αναλυτές του Άττικα αλλά και στελέχη πρώτης γραμμής. Καλό σας βράδυ.